ξεκινάμε αυτή την ειδική συνεδρίαση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα γίνει ένας απολογισμός των προγραμμένων. Της Δημοτικής Αρχής στην ειδική αυτή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της Δημοτικής Δράσης. Όπως γνωρίζουμε, η ειδική αυτή συνεδρίαση γίνεται μέχρι 36 κάθε χρόνο και σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι καθώς όλοι οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Καθώς βέβαια και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση τοποθετούνται όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες τις δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Επίσης, κάθε φορέας δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό της συνεδρίασης αυτής. Να ξεκινήσω. Επί της διαδικασίας, ναι, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας τη ειδική αυτή συνεδρίαση, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα επί της διαδικασίας. Για να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πολύ καλά κάνετε και διαβάσατε το πώς πρέπει να γίνει αυτή η ειδική συνεδρίαση. Και βέβαια σε αυτό διαβάσατε ότι πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 του μηνός. Η νομοθεσία βέβαια λέει ότι σε δήμους μέχρι 50.000, το που το λέει ακριβώς, ή στις πρωτεύουσες του νομού, των νομών, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Πρέπει να γίνει πρόσκληση όπως έγινε 15 μέρες πριν, αλλά 5 μέρες πιο πριν, πριν από τη συνεδρίαση, πρέπει να έχουν την εισήγηση, την οποία δεν πήραμε ποτέ, όλα τα μέλη του Συμβουλίου και βέβαια ότι έχει ετοιμάσει κάθε διεύθυνση για τα πεπραγμένα της. Τρίτον, αυτό ήταν το δεύτερο. Τρίτον, πρέπει, γιατί αυτή η ειδική συνεδρίαση σε μεγάλους δήμους και σε πρωτεύουσες των νομών γίνεται με πρόσκληση στους φορείς. Σήμερα εγώ εδώ δεν βλέπω ούτε έναν φορέα, ούτε έναν επιστημονικό φορέα. Μίλησα βέβαια και με τον ιατρικό σύλλογο, με τους μηχανικούς, με το επιμελητήριο, με το εργατικό κέντρο, με τον εμπορικό σύλλογο. Ο κ. Τωρακής μίλησε με τον δικηγορικό σύλλογο. Κανένα δεν είχε πάρει πρόσκληση μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν στείλατε κάποιο fax ή κάποιο mail το απόγευμα ή την Παρασκευή το πρωί. Πάντως μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι κανένας δεν είχε πάρει πρόσκληση από αυτούς που σας λέω. Πράγμα που αποτελεί υποχρέωσή σας. Μιλάμε για πρόσκληση στους επιστημονικούς φορείς. Αυτό ήταν το τρίτο. Πάμε στο τέταρτο, ότι για άλλη μια φορά, αφού δεν κάνατε όλα τα προηγούμενα, για μας θέλετε να ευτελίσετε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύετε σε αυτή τη διαδικασία, το αποδείξατε μετά από 2 χρόνια που φωνάζαμε ότι πρέπει να γίνει, κάνατε πέρσι το Φεβρουάριο τα ίδια που θέλετε να κάνετε φέτος. Δηλαδή να μας διαβάσετε έναν απολογισμό των υπηρεσιών, τι έχουν κάνει. Αυτός είναι ο απολογισμός του Δήμου, αυτό λέει η νομοθεσία. Τι λέει εκεί πέρα. Θα σας παρακαλέσω κύριε Θεοφανίδη, τώρα αν δεν μπορείτε να αντέξετε, δικό σας θέμα. Κύριε Κωνσταντινίδη, συντομεύεστε, σας παρακαλώ. Επί της διαδικασίας είπατε. Επί της διαδικασίας. Να το προωθήσετε. Αν θέλει να πει παραμύθια, πας πάει σπίτι του. Επί της διαδικασίας είπα αυτά. Κύριε Καλυμπίδη, σας παρακαλώ. Αυτά που σας λέω, κύριε Πρόεδρε, αυτά που σας λέω, επί της διαδικασίας δεν τηρήθηκε. Η διαδικασία, τηρήθηκε η διαδικασία της πρόσκλησης, τηρήθηκε η διαδικασία της ενημέρωσης, τηρήθηκε η διαδικασία.
Όχι, δεν τηρήθηκε, κύριε. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας παρακαλώ, μην αυξάνετε τους τόνους σας και συντομεύετε. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κυρία Μούση, σας παρακαλώ. Άρα όλοι οι φορείς που μίλησα μαζί του μου λένε ψέματα. Μίλησα μαζί του. Και ανέφερα ενδεικτικά με αυτούς που μίλησα. Πεντακάθαρα. Τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Μηχανικών, το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο. Αυτοί δεν πήραν. Τώρα, αν εσείς πήρατε, δεν ξέρω γιατί. Και πώς. Και γιατί εξαιρέθηκαν αυτοί. Τυπώστε την. Τι να σας πω. Γιατί εξαιρέθηκαν τότε αυτοί οι σύλλογοι. Ο δικηγορικός εδώ είναι. Πήρε ή δεν πήρε. Πότε. Κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν χρειάζεται να κάνετε διάλογο με τους παρελθόμενους. Κύριε Πρόεδρε, άρα πρέπει... Και σας παρακαλώ να τελειώνετε. Αυτούς που διακόπτουνε. Γιατί δεν ξεκινάμε καλά. Αυτούς πείτε αυτά που θέλετε να πείτε για τη διαδικασία. Ακριβώς. Και αφήστε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Για μας, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ναι, τελειώνετε, σας παρακαλώ. Για μας δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Ευτελίζεται για άλλη μια φορά ένα δεσμό ο οποίο έχει θεσμοθετηθεί και έχει νομοθετηθεί για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και εδώ μέσα είναι μόνο οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές των υπηρεσιών και η Δημοτική Συμβουλή και κανείς άλλος. Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα, να πούμε μεταξύ μας αυτά που ξέρουμε. Γι' αυτό έχει γίνει αυτός ο θεσμός. Δεν ακολουθείτε γιατί δεν θέλετε να μάθει ο φλωρινότυπος λαός και οι φορείς τα πεπραγμένα, δεν υπάρχει εισήγηση την οποία είχατε υποχρέωση να μας στείλετε του απολογισμού και όχι σας είπα τα σύννεφα. Κύριε Κωνσταντινίδη, επαναλαμβάνεστε στη συνέχεια. Τα είπατε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μου πείτε τι θα πω. Σας παρακαλώ πολύ. Αν δεν σας αρέσει, θα με ακούσετε και μετά απαντήστε και πέστε ό,τι θέλετε. Βέβαια δεν θα είμαι εδώ να ακούσω γιατί εμείς θα αποχωρήσουμε. Με αυτόν τον ευτελισμό για άλλη μια χρονιά δεν πρόκειται αυτό να συμμετέχει. Αυτό θεωρείτε εσείς δημοκρατική διαδικασία. Εάν εσείς θεωρείτε αυτό που κάνετε δημοκρατική κύριε διαδικασία, δικαιωμάτε. Θα δώσω σας παρακαλώ το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, κύριος Γιάννης Βασκόπουλος, έχει το λόγο. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, κύριε Σταύρος, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφής η νομοθεσία. Εάν έπρεπε να γίνουν αυτά τον Ιανουάριο και δεν γίνανε, η αντιπολίτευση σύμφωνα με τον νόμο είχε μια προθεσμία να κάνει, να προκαλέσει αυτή και να γίνει ο απολογισμός. Άρα τι συζητάμε. Η αντιπολίτευση δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Επί της διαδικασίας, κύριε Σταύρο, έχει το λόγο. Επί της διαδικασίας και για να είμαι απολύτως σύντομη, θα αναγνώσω ένα κείμενο. Καταγγελία ανακοίνωση. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο συντονισμός και η συζήτηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2017 από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο υποδηλώνει την προχειρότητα που διέπει τη Δημοτική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, καταστρατηγείται ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει με σαφήνεια τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, καταγγέλνουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Φλόρινας για τη στάση απέναντι στους δημότες του Δήμου, απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης και στην ίδια την έννοια του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τούτο διότι η Δημοτική Αρχή του κ. Βοσκόπουλου φέρνει τελευταία στιγμή σε ειδική συνεδρίωση τον απολογισμό των πεπραγμένων για το έτος 2017. Δεν έχει συντάξει το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, όπως και πέρσι στην αντίστοιχη συνεδρίαση δεν υπήρχε. Αντίθετα, δύο μέρες μόλις πριν την ειδική συνεδρίαση στάλθηκαν στις δημοτικές παρατάξεις μόνο τα συνοδευτικά στοιχεία. Προσήλθε ο κ. Σαπιτόπουλος στη συνεδρίαση. Δηλαδή, εκθέσεις και απολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να συνοδεύουν τον απολογισμό πεπραγμένων. Προσήλθε και ο κ. Τσόχας. Και τούτο κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στη παράγραφο 4 προβλέπεται ότι με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων του κείμενου του απολογισμού πεπραγμένου με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν. Η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής από τον κύριο Βοσκόπουλο, αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινες, είναι άκρως απαξιωτική προς τους δημότες, αφού δεν αισθάνεται την ανάγκη να προβεί σε έναν ουσιαστικό απολογισμό πεπραγμένων σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του προγράμματος δράσης και την εγγένεια οικονομική κατάσταση του Δήμου,
να υποστεί την κριτική για τα κακό σκήμενα και να κάνει έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τους δημότες για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Να σημειωθεί δε ότι πολλοί φορείς της πόλης δεν έλαβαν πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση όπως προβλέπεται από το κανονισμό. Γίνεται έτσι αντιληπτό γιατί η Δημοτική Αρχή μεθοδεύει την ολοκλήρωση με συνοπτικές διαδικασίες της συζήτησης για τον απολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο προηγούμενος απολογισμός, δε μας μένει παρά ένας δρόμος. Καταγγέλουμε τις πρακτικές αυτές και αποχωρούμε από τη συνεδρίαση, καθώς δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια κατεπίφαση συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένου. Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι ως παρατάξεις αντιπολίτευσης δεν θα ακολουθήσουμε στην πορεία, δεν θα σας ακολουθήσουμε στην πορεία που έχετε χαράξει, επιλέγοντας την επιληκτική ενημέρωση των πολιτών. Να είστε σίγουροι ότι για μας αποτελεί βασική αρχή η απόδοση της αλήθειας και μόνο, γιατί εμείς θέλουμε τους πολίτες κοντά στο Δήμο. Με απόλυτο σεβασμό στους φλωρινιώτες και τις φλωρινιώτισσες, η παρατάξεις αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ενότητα συνεργασία, συνδημιουργία, υπογεγραμμένες από τους αρχηγούς των παρατάξεων, εμένα και του κ. Κωνσταντινίδη, καταθέτουμε το κείμενο αυτό στο Προεδρείο και αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Σταύρου. Κ. Τρολαχίδη, έχει το λόγο. Ένα μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, στα ίδια πλαίσια θα κινηθούμε και εμείς ως παράταξη η Λαϊκή Συσπήρωση Φλόρινας. Θα θέλαμε από αυτό το βήμα να καταγγείλουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Φλόρινας για τη στάση της απέναντι στους δημότες του Δήμου, απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης και την ίδια την έννοια του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τούτο διότι. Πρώτον, η Δημοτική Αρχή του κ. Βοσκόπουλου φέρνει τελευταία στιγμή σε ειδική συνεδρίαση τον απολογισμό των πεπραγμένων της για το έτος του 2017. Δεύτερον, δεν έχει συντάξει απολογισμό δράσης, όπως και πέρσι. Αντίθετα, δύο μέρες πριν την ειδική συνεδρίαση, έφερε στη διάθεσή μας μόνο τα συνοδευτικά στοιχεία, δηλαδή εκθέσεις και απολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου, που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να συνοδεύουν τον απολογισμό πεπραγμένων και τούτο κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως την παράγραφο 4 προβλέπει ότι με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, βρίσκονται στη διάθεση των Δημοτικών Παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν. Η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής, αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλόρινας, είναι άκρως απαξιωτική προς τους δημότες, αφού δεν αισθάνεται την ανάγκη να προβεί σε απολογισμό πεπραγμένων και να υποστεί την κριτική για τα κακό κείμενα. Ο βίος και η πολιτεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι βέβαια ήδη γνωστά στους πολίτες, αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους, της κάθε κυβέρνησης, στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Υλοποιεί τους μηχανισμούς ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου, δεν δίστασε να επιβάλλει τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, εμπορευματοποιώντας έτσι για πρώτη φορά υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν και με ευθύνη του κράτους σε κάθε παιδί και γονιό. Συντηρεί την ομοιρία εκατοντάδων εργαζομένων μέσα σε ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς συνειδητά αρνήθηκε να κάνει χρήση ακόμα και των περιορισμένων δυνατοτήτων διορισμού μόνο μου προσωπικού. Γίνεται έτσι αντιληπτό γιατί η Δημοτική Αρχή μεθοδεύει την ολοκλήρωση με συνοπτικές διαδικασίες της συζήτησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια κατεπίφαση συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων και για τον λόγο αυτό την καταγγέλνουμε και αποχωρούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρολαχίδη. Μπορούσατε, άμα θέλετε, να καθίσετε να σας να πω και εγώ δύο λόγια, να με ακούσετε. Αυτή είναι η διαδικασία της δημοκρατίας. Ναι. Δεν θέλετε ούτε καν απάντηση. Αφήματα δημοκρατίας, όχι σε εμάς. Ναι, κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Δεν πειράζει, φύγανε. Έχουμε τις κάμερες που θα δείξουν. Κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε, ήρθε η αντιπολίτευση εδώ για να κάνει ένα σοου. Ένα σοου αντιδημοκρατίας. Διότι αν ήταν πραγματικά δημοκράτες, θα περιμέναν να πάρουν και την απάντηση από τον κύριο Πρόεδρο, εφόσον κατέθεσαν τις ερωτήσεις τους και τις διαφωνίες τους. Δυστυχώς όμως οι κύριοι αυτοί ήρθανε
για να πούνε δύο λόγια, να κατηγορήσουν το πρόεδρο και τη Δημοτική Αρχή και όχι για να ακούσουν τα πεπραγμένα ή να τοποθετηθούν επί των πεπραγμένων και να πούνε τα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει από την Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, σε κάθε συμβούλιο ζούμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή καταθέτουν ένα υπόμνημα και σηκώνονται, φεύγουν χωρίς να περιμένουν τις απαντήσεις. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, αν αυτό λέγεται ενδιαφέρον για τα κοινά, ενδιαφέρον για τους δημότες μας, για την πόλη μας, ας τους κρίνει τότε ο κόσμος και οι επόμενες εκλογές δεν είναι μακριά, είναι κοντά, θα αποφανθεί ο κόσμος και θα μας κρίνει όλους ως τότε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Προσήλθε και ο κύριος Αριστίδου στη συνεδρίαση. Εγώ να απαντήσω στις διάσεις της αντιπολίτευσης. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συνεργάτες μου, οι οποίοι πραγματικά με βοήθησαν σε όλα τα προβλήματα που προέκυψαν σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και φυσικά να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προετοιμασία αυτής της συνεδρίασης, που δεν είναι τόσο εύκολο γεγονός. Πρέπει να γίνει προσκλήση πριν από 15 μέρες, να συγκεντρώσουμε από όλες τις υπηρεσίες τις εισηγήσεις και φυσικά αυτές τις εισηγήσεις να έρθουν εδώ πέρα και να παρουσιαστούν. Απαντώντας στην κυρία Σταύρου και στον κύριο Τολαχίδη, πρώτον όσον αφορά τις προσκλήσεις που δεν πήραν οι φορείς, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι οι προσκλήσεις στάλθηκαν με email και ο νόμος αναφέρει πως οι προσκλήσεις στέλνονται με κάθε πρόσφορο μέσο. Άρα ακόμα και με την ανακοίνωση του θέματος από τα μέσα και από τα blog, σημαίνει ότι πληροφορήθηκε και ο κόσμος και όλοι οι φορείς. Επίσης συνεργάστηκα με την κυρία Μούσκη του γραφείου μου, που ήταν η πρώην πρόεδρος, και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μας έδωσε τα mail όλων των φορέων που είχε και στάλθηκε η πρόσκληση και σε όλους τους φορείς. Η κυρία Μούσκη νομίζω εδώ πέρα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, όπως το έκανε και στον κύριο Κωνσταντινίδη. Όσον αφορά το χρόνο δεξιαγωγής, ο νόμος ορίζει την ημερομηνία της 36ου, η καταληκτική ημερομηνία για να παρουσιαστεί αυτή η ειδική συνεδρίαση. Επίσης, αυτή τη συνεδρίαση, παρόλο που η αντιπολίτευση, η αιτιάστηση δεν παρουσιάζεται το πραγματικό έργο του Δήμου, πραγματικά εμείς και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όλοι οι αντιδήμαρχοι και ο Δήμος Φλόρινας κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσουμε το έργο μας. Εμείς θέλουμε να ερχόμαστε στη συνεδρίαση γιατί θεωρούμε πως το έργο μας είναι πολύ σημαντικό και αυτή η συνεδρίαση μας δίνει την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Να σας ευχαριστήσω και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για την κάθε συνεδρίαση που κάνουμε. Βοηθάτε πραγματικά το έργο μου, όλους τους αντιδημάρχους της Φλόρινας, που με τις εισηγήσεις τους είναι όλοι ενημερωμένοι και πραγματικά στο Δημοτικό Συμβούλιο δίνονται σωστές απαντήσεις για τα θέματα που μας απασχολούν.